Στις τελευταίες εβδομάδες, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Ινοποιίας Μαλαματίνος στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν απεργιακό αγώνα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση επαναπρόσληψη των 15 άδικα απολυμμένων συναδέρφων τους και αντιστέκονται στις ατομικές συμβάσεις, μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων που προσπαθεί να επιβάλλει η εταιρεία. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, οι εργαζόμενοι έχουν επιδείξει μεγάλη υπευθυνότητα, δεχόμενοι σοβαρές θυσίες στην προσπάθειά τους να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης Οικαιών συντάσσεται με τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, απαιτεί την άμεση ανάκληση των 15 απολύσεων και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Καταγγέλει τη χθεσινή 31/8/22 κυβερνητική επίθεση με ΜΑΚ, βία και χημικά ενάντια στην απεργία των εργατών στη Μαλαματίνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Προέδρου του Σωματείου και πολλών απεργών. Για να στηρίξουμε έμπρακτα και τις οικογένειες των απεργών, που είναι δημότες στο Δήμο μας, δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη, φόρους, τροφεία σε πεζικούς σταθμούς, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού. Ενισχύουμε τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων μέσω του τροπεζικού λογαριασμού του Σωματείου και συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.